Σε αυτό το βίντεο, με απλά λόγια, θα σας εξηγήσουμε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αποτρέψετε το μη συνενετικό διαμοιρασμό προσωπικού σας περιεχομένου στο διαδίκτυο μέσα από το εργαλείο Stop NCII. Ξεκινήστε κάνοντας κλικ στην επιλογή «Δημιουργήστε την υπόθεσή σας». Στη συνέχεια, επιλέξτε ότι είστε άνω των 18 ετών. Στο πρώτο βήμα, σας ζητά να δηλώσετε ποιος εμφανίζεται στη φωτογραφία ή το βίντεο και να δώσετε περισσότερες πληροφορίες, επιλέγοντας την περιγραφή που αντιπροσωπεύει καλύτερα το υλικό. Τέλος, δηλώστε αν έχετε ήδη διαμοιραστεί κάποια από τις προσωπικές σας φωτογραφίες ή βίντεο μέσω διαδικτύου. Επιλέξτε επόμενο. Σε αυτό το βήμα επιλέγετε τις φωτογραφίες ή βίντεο που θέλετε να προστατέψετε. Θα ανοίξει αυτόματα παράθυρο ώστε να κάνετε την επιλογή του υλικού. Μπορείτε να επιλέξετε έως 20 αρχεία. Επιλέξτε επόμενο. Στη συνέχεια, σας ζητά να δημιουργήσετε έναν προσωπικό αριθμό ταυτοποίησης, ένα PIN, ώστε να ελέγξετε την πρόοδο της υπόθεσής σας. Ο αριθμός αυτός θα πρέπει να αποτελείται από 6 έως 10 χαρακτήρες. Η συμπλήρωση του email σας δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που χάσετε τον αριθμό υπόθεσης που σας δίνετε παρακάτω ή το PIN, δεν θα μπορείτε να ελέγξετε την πρόοδο της υπόθεσής σας. Επιλέξτε επόμενο. Ολοκληρώνοντας τη διαδικασία, σας ζητά να δηλώσετε ότι καταλαβαίνετε ότι με την δημιουργία της υπόθεσης συνενείτε στο να κοινοποιηθούν τα hashes με τις συμμετέχουσες εταιρείες. Επιλέξτε «Δεν είμαι ρομπότ» και ακολουθήστε τα βήματα που σας ζητά για να το αποδείξετε. Και τέλος, επιλέξτε «Υποβολή». Η υπόθεσή σας δημιουργήθηκε επιτυχώς. Αποθηκεύστε τον αριθμό υπόθεσης καθώς και το PIN που δημιουργήσατε προηγουμένως. Μετά από 3 με 5 ημέρες θα υπάρχει κάποια εξέλιξη στην υπόθεσή σας. Για να δείτε την εξέλιξή της, πηγαίνετε στην αρχική σελίδα του stopncii.org και κάντε κλικ στην επιλογή «Ελέγξτε την κατάσταση της υπόθεσης». Το stopncii.org μοιράζεται μόνο το hash και όχι τις ίδιες τις εικόνες με τις συνεργαζόμενες εταιρείες Facebook, Instagram, Bumble, TikTok, OnlyFans και Reddit, ώστε να εντοπίσουν και να καταργήσουν από τα συστήματά τους το προσωπικό υλικό. Το hashing μιας εικόνας ή βίντεο είναι η διαδικασία όπου με τη χρήση ενός αλγορίθμου δημιουργείται ένας μοναδικός κωδικός, το hash, για κάθε εικόνα και βίντεο. Ο κωδικός αυτός ουσιαστικά αποτελεί το ψηφιακό αποτύπωμα της εικόνας ή του βίντεο.